Μία εκδήλωση χθες επίσης στην Χερσόνησο για τον τουρισμό. Έτσι καλημερίζω και τον συντονιστή παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Κεφαλογιάννη, για να ακούσουμε περισσότερα από αυτά τα οποία υπόθηκαν τη χθεσινή βραδιά και έχουν να κάνουν με το τουριστικό προϊόν σε όλες του τις εκφάνσεις. Καλημέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη, από τον 984. Κυρία Δουλγεράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι μπήκαμε αρκετά καλά μέσα σε αυτό το κλίμα, δηλαδή τα δεδομένα τα οποία έχουμε, την τουριστική χρονιά, τι είπε ο Πρωθυπουργός, τι υπενθύμησα εγώ από τη δική μου την πλευρά. Αλλά ας το ξεκινήσουμε από αυτό που βγήκε χθες από αυτή την συνάντηση και ουσιαστικά το στίγμα, το μήνυμα για την φετινή περίοδο. Ήταν εδώ και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Πράγματι, ο κόσμος αγκάλιασε τη χθεσινή εκδήλωση στη Χερσόνησο και έδειξε ότι ο τουρισμός αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης της Κρήτης, γιατί αυτό ήταν και το ερώτημα της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Το 2022 πράγματι ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον τουρισμό, σας άκουσα που το αναφέρατε και προηγουμένως, όπου 30 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν την Ελλάδα. Και χωρίς βέβαια, κύριε Κεφαλογιάννη, να ανοίξει από την αρχή, έτσι, διότι είχαμε και τα προβλήματα. Πολύ σωστά, λόγω του κορονοϊού. Φέτος η χρονιά προβλέπεται ακόμα καλύτερη και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα από παντού. Βέβαια, η εκδήλωση δεν έγινε για να σταθούμε στις δάφνες του παρελθόντος και να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά να δούμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει τι λιθαράκι μπορεί να βάλει σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, γιατί εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Συμφωνούμε σε αυτό. Να πάμε λοιπόν από αυτά τα λιθαράκια τα παραπάνω που πρέπει να μπουν και όπως επισημαίνονται από εσάς. Σωστά. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Αυτή τη στιγμή αναζητούνται 100.000 θέσεις στον τουρισμό για να υπάρχει μια κάλυψη και να μπορούν να λειτουργήσουν όπως θα ήθελαν και τα ξενοδοχεία και όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα που είναι γύρω από τον τουρισμό. Είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό, το οποίο μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους. Ο ένας έχει να κάνει με τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται με τα επιδόματα ανεργίας, να γίνουν επιδόματα εργασίας που θα πρημοδοτούν την εργασία και θα δίνουν κίνητρο στους νέους να δουλέψουν, αλλά και θα απαλλάζουν τους εργοδότες και τους επιχειρηματίες από ένα βάρος οικονομικό. Και η άλλη λύση είναι να έρθουν Ευρωπαίοι να δουλέψουν στον ελληνικό τουρισμό, κάτι όμως που ενέχει τον κίνδυνο, και αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το κοιτάξουμε, να αλλοιωθεί ο ελληνικός τουρισμός όπως τον γνωρίζουμε. Γιατί, κακά τα ψέματα, το μεγάλο πλεονέκτημα της Κρήτης είναι οι άνθρωποι της. Εννοείται πως έχει φυσικές ομορφιές, έχει μια πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, αλλά η τελευταία εικόνα που παίρνει τουρίστας, ο επισκέπτης πριν επιστρέψει στη χώρα του, είναι το χαμόγελο των ανθρώπων του τουρισμού, των επιχειρηματίων και των εργαζομένων. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη δύναμη και αυτή είναι νομίζω η μαγιά και εκεί που πρέπει να ποντάρουμε. Οπότε το να έρθουν εργαζόμενοι και προσωπικό από το εξωτερικό ενέχει τον κίνδυνο να αλλοιώσει τον τουρισμό όπως τον γνωρίζουμε και την κρητική φιλοξενία. Ναι. Κύριε Κεφαλογιάννη, τώρα πήγατε σε τρία κεφάλαια και τα τρία αυτά κεφάλαια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, ας το πάρουμε ένα-ένα, διότι με θίγεται ουσιαστικά το πρόβλημα από τα μέσα, θα έλεγε κάποιος. Προσωπικό, αναζήτηση προσωπικού αυτή την ώρα, το μεγάλο πρόβλημα, αναζητούνται κοντά 100.000 άνθρωποι. Ναι, αλλά ξέρετε εδώ, θα πρέπει επιτέλους να δοθούν απαντήσεις και φαντάζομαι έχετε και εσείς τις δικές σας τις προτάσεις, γιατί πολύ σωστά το λέτε, γνωρίζουμε τι σημαίνει Κρήτη, γνωρίζουμε τον τρόπο που λειτουργεί ο καθένας από εμάς, γνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο θα πάρει ο επισκέπτης θα είναι η τελευταία του εικόνα, το πώς πέρασε, και είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές ουσιαστικά
για όλους εμάς, σε ό,τι έχει να κάνει με την κριτική φιλοξενία και τη δική μας την πλευρά. Αλλά εδώ οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, κύριε Κεφαλογιάννη, και εσείς τα γνωρίζετε. Δηλαδή, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την τουριστική αγορά για βασικούς λόγους. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την τουριστική αγορά γιατί στα χρόνια της πανδημίας που τα ξενοδοχεία δεν λειτουργούσαν, τουρισμό δεν είχαμε, θα έπρεπε να μαζίσουν. Εγκατέλειψαν ή φεύγουν γιατί και πέρυσι το αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα, εγκατέλειψαν το χώρο διότι δυστυχώς υπάρχει μια άρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την απέκταση του Ταμείου Ανεργίας για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να καλυφθούν τους μήνες που κάθονται μέσα στο χειμώνα. Το επίδομα ανεργίας και το επίδομα εργασίας δεν ξέρω πώς μετατρέπεται κατά εσάς και θα ήθελα να μου πείτε, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους χειμερινούς μήνες. Και αν μιλάμε για επέκταση του τουρισμού και τους χειμερινούς μήνες, είναι ό,τι καλύτερο. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που θίξατε είναι και το πιο κέριο ζήτημα από όλα, δηλαδή πώς θα επιμηκύνουμε τον τουρισμό στην Κρήτη. Γιατί η αλήθεια είναι πως στην Κρήτη έχουμε περιόδους υπερτουρισμού, όπως είναι οι καλοκαιρινοί μήνες, και περιόδους υποτουρισμού, όπως είναι οι χειμερινοί. Και νομίζω ότι το στίχημα των ανθρώπων του τουρισμού είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Πώς θα μπορέσουμε, πέρα από το ήλιος θάλασσα, που είναι η επιτυχία αυτή τη στιγμή της Κρήτης και είναι ένας προορισμός παγκοσμίως γνωστός, πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και άλλες μορφές τουρισμού ώστε να έχουμε επισκέπτες και τους χειμερινούς μήνες. Αυτό μπορεί να γίνει επενδύοντας σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Μία τέτοια εναλλακτική μορφή τουρισμού είναι ο τουρισμός της τρίτης ηλικίας, για παράδειγμα, όπου το 18% του τουρισμού παγκοσμίως αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα προσελκύσουμε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι έρχονται συνήθως όχι τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά μήνες που έχουν ησυχία και μένουν για αρκετά μεγάλο διάστημα, αφήνοντας και ένα πολύ ικανοποιητικό ποσό πίσω. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό για τον τουρισμό. Και υπάρχουν και άλλες μορφές τουρισμού τις οποίες θα πρέπει να διαφημίσουμε και να προβάλλουμε. Υπάρχουν, για παράδειγμα, ένα μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών παγκοσμίως μελετάει και πηγαίνει σε μέρη που έχουν ιστορικό ενδιαφέρον. Είναι ο λεγόμενος ιστορικός τουρισμός. Και μια μορφή του ιστορικού τουρισμού είναι ο σκοτεινός τουρισμός. Σκοτεινός τουρισμός τι είναι ακριβώς, για να δώσω την έννοια? Είναι διάφορα μνημεία τα οποία έχουν να κάνουν με το παρελθόν και τα οποία ο κόσμος επισκέπτεται για να γνωρίσει και να μάθει την ιστορία. Ακόμα και αν αυτή είναι δυσάρεστη και του προξενεί μια αποτροπή. Για παράδειγμα, σκοτεινός τουρισμός είναι οι επισκέπτες που πηγαίνουν στο πάρκο στην Ιαπωνία όπου έπεσαν οι πυρηνικές βόμβες, στο πάρκο Ειρήνη στη Χιροσίμα. Σκοτεινός τουρισμός είναι οι 500.000 που πηγαίνουν το χρόνο να επισκεφθούν το Auschwitz για να δουν τι συνέβη εκεί. Και η αλήθεια είναι πως η Κρήτη είναι μια περιοχή που έχει μακραίωνη ιστορία και έχει μέρη που έχουν ιστορικό ενδιαφέρον με χαρακτηριστικότητα και ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την Ευρώπη, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μάχη της Κρήτης. Οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν τη μάχη της Κρήτης και θέλουν να έρθουν να δούνε πού συνέβη, με ποιους όρους έγινε και πώς γενναίοι αυτοί οι κριτικοί αντιμετώπισαν το τάγμα των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Υπάρχει κόσμος λοιπόν που ενδιαφέρεται γι' αυτό και νομίζω ότι αυτή την ιστορία πρέπει να την προβάλλουμε ως Κρήτη και εκεί θα πρέπει να ποντάρουμε ώστε να επιμηκύνουμε και την τουριστική περίοδο. Ναι, όπως σωστά είπατε. Εσείς το λέτε και εσείς μου δίνετε το εύνασμα για να το σκεφτώ αυτό και να προχωρήσω τη συζήτηση. Ηλικιακός, ιστορικός, σκοτεινός, εγώ θα σας έβαζα μέσα και με θρησκευτικός, θα σας έβαζα και συνεδριακός, θα σας έβαζα και γαμήλιος και θα σας έβαλα και ιατρικός. Δηλαδή υπάρχουν όλες αυτές οι εναλλακτικές μορφές καταδυτικός τουρισμού. Δηλαδή στην πορεία της κουβέντας θυμάμαι όλα αυτά τα οποία καταγράφει το ρεπορτάζ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τις ανάγκες ή τις προτάσεις. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να συνοδεύονται από έργα και υποδομές, κύριε Κεφαλογιάννη, διότι δεν είναι μόνο η διαφήμιση. Το μεγάλο το ζητούμενο είναι να μπορείς να το στηρίξεις, να το υποστηρίξεις όλο αυτό το εγχείρημα.
Πολύ σωστά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίζουμε σε όλα τα μήκη κύματος, ότι χρειάζεται ένας κεντρικός σχεδιασμός και το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια σε κάποια μεγάλα θέματα που μας αφορούν όλους. Και ο τουρισμός είναι κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάμε ότι 8 στις 10 επενδύσεις που γίνονται τώρα στη χώρα μας αφορούν τον τουρισμό. Θα πρέπει να υπάρχουν κοινές γραμμές από όλα τα κόμματα. Γιατί δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο στην Ελλάδα να αλλάζει μία κυβέρνηση και να αλλάζει όλος ο σχεδιασμός σε όλα τα υπουργεία. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που ζηλεύω στο εξωτερικό και έχοντας ζήσει μάλιστα ένα διάστημα στο εξωτερικό, θυμάμαι τη συνεννόηση που υπάρχει πάνω σε κεντρικού ενδιαφέροντος ζητήματα, τα οποία δεν αλλάζουν. Αυτός ο σχεδιασμός δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος είναι κυβέρνητη. Και είναι νομίζω κάτι το οποίο θα πρέπει να το φέρουμε στη δημόσια σφαίρα. Mm-hmm. Όσον αφορά τις υποδομές που είπατε, στην Κρήτη προχωράνε 3 πολύ μεγάλα αναπτυξιακά έργα αυτή την περίοδο, που θα δώσουν άλλη τροχιά νομίζω στον τουρισμό και θα βάλουν και τη Κρήτη στο χάρτη των μεγάλων έργων. Χωρίς να λέμε, σαφέστατα θα το πείτε, αλλά χωρίς να λέμε, ανοίγω μια παρένθεση, ότι μόνο αυτά φτάνουν όταν οι ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται εξαιτίας της μεγάλης επισκεψιμότητας θα μας ικανοποιήσουν μόνο με αυτά τα 3, έτσι. Πολύ σωστά. Τα 3 μεγάλα έργα δείχνουν την κατεύθυνση και για τα άλλα, τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν και να ακολουθήσουν. Σίγουρα, όταν δεχόμαστε τόσα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο στην Κρήτη, δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο. Και σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να απαντήσει ο Βόρειος Οδικός Άξονας, ο οποίος θα είναι ένα έργο που θα ενώνει την Κρήτη από την Κύσσα Μοχανίων έως τη Σιτία. Ένα τεράστιο οδικό έργο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή και θα βάλει την Κρήτη στο χάρτη των μεγάλων έργων. Είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα έχει δυνατότητα διαχείρισης 18 εκατομμυρίων επισκεπτών ετησίως και θα δώσει μια άλλη δυναμική στον τουρισμό, δημιουργώντας παράλληλα και 35.000 θέσεις έμεσης εργασίας, το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε, γιατί θα δουλέψουν ντόπιοι σε αυτές τις θέσεις εργασίας. Οπότε νομίζω ότι η Κρήτη σιγά σιγά μπαίνει στο χάρτη των μεγάλων έργων και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πιστώσουμε στη σημερινή κυβέρνηση. Με πολλά παράπλευρα επίσης που θα γίνουν, γιατί δεν αντιλέγω, αλλά ξέρετε, όση ώρα συζητάτε και μιλάτε, μας λέτε για ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, εμένα το μυαλό μου δεν πάει μόνο στο βόρειο οδικό άξονα, και όταν μιλάτε για Καστέλι, δεν πάει μόνο στη σύνδεση του Ηρακλείου ενδεχόμενα με το Καστέλι, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς το παρακάτω βήμα, οι συνεχείς επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν, και νομίζω ότι είναι και ένα διεκδικητικό κομμάτι πολύ μεγάλο για όλους τους βουλευτές της Κρήτης, υπό τη μορφή άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση. Εγώ δεν νοούμαι ότι από το χωριό μου, από τη Βιάνο, δεν θα μπορώ να ανεβαίνω με ένα καλό οδικό δίκτυο προς το Καστέλι αν θέλω να ταξιδέψω, ότι η Μεσαρά δεν θα μπορεί να έχει σύνδεση με το Καστέλι, ένας βόρειος οδικός άξονας δεν θα έχει μια καλή σύνδεση με το Καστέλι. Όλα αυτά είναι έργα τα οποία είναι απαραίτητα, κύριε Κεφαλογιάννη. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι εδώ θέλει κάτι παραπάνω από ένα πρώτο σχεδιασμό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και γι' αυτά πρέπει να συζητήσουμε και να κάνουμε πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή πώς θα γίνουν οι κάθετοι που θα ενώνουν το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι με τις άλλες περιοχές, με τη Βιάνο. Πώς θα αναβαθμίσουμε παράλληλα με το βόρειο οδικό άξονα, το νότιο οδικό άξονα και τους επαρχιακούς δρόμους, οι οποίοι πολλές φορές δημιουργούν τα ατυχήματα. Και έχουμε αυτή τη δυσάρεστη πρωτιά να είμαστε πρώτοι σε τροχαία δυστυχήματα σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς, γιατί είσαστε και νέος άνθρωπος και ταξιδεύετε και βλέπετε ποιες είναι οι ανάγκες. Πολύ σωστά. Οπότε αυτό που θέσατε είναι και το κρίσιμο ζήτημα. Πώς θα εκμεταλλευτούμε αυτά τα μεγάλα έργα για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε όλο το οδικό δίκτυο. Πώς θα ενώσουμε το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι με την απομακρυσμένη Βιάνο για να της δώσουμε ευκαιρίες ανάπτυξης. Γιατί η Βιάνο, από την οποία κατάγεστε, είναι ένας τόπος πανέμορφος. Απλά το έφερα ως παράδειγμα, κύριε Κεφαλογιάννη, έτσι. Για να μην πω τον τόπο κάποιου αλλονού και έτσι παρεξηγηθώ. Αλλά είπα στη συνέχεια και η Μεσαρά. Η Μεσαρά, σωστά. Πολύ σωστά. Που έχει περιοχές όπως τα Μάταλα, με μεγάλη ιστορία. Είδατε. Που συνδυάζει
πανέμορφες παραλίες με ορεινούς όχους. Θέλω να πω ότι η Κρήτη από άκρη σ' άκρη έχει υπέροχες ομορφιές που μένουν στο μυαλό του ταξιδιώτη, και γι' αυτό το λόγο παρατηρούμε ότι πολλοί ταξιδιώτες θέλουν να ξανάρθουν, επισκέπτονται την Κρήτη και μετά θέλουν να επιστρέψουν για να δουν και άλλους τόπους. Οπότε αυτό το πλεονέκτημα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Όταν, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Όταν αναλάβατε ως συντονιστής παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας, αναρωτιέμαι με βάση την κουβέντα που κάνουμε αυτή την ώρα και φτάνουμε σε εκείνα τα κομβικά σημεία μιας κουβέντας για το τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε, τι είναι αυτό το οποίο εσείς από τη δική σας την πλευρά είχατε μέσα στο μυαλό σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να το συντονίσετε, να του δώσετε την ουσία που επιθυμείτε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό που έκανα και το πρώτο πράγμα που έκανα όταν ανέλαβα το συγκεκριμένο ρόλο είναι να μιλήσω με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, και κανείς δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα, και έκανα συγκεκριμένες επαφές για να μάθω τα προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους, όλους όσους ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού. Αναφέρατε για παράδειγμα πριν ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι το θέμα των τουριστικών σχολών. Α, βέβαια. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χρειάζεται ένα επιπλέον τμήμα τουριστικών σπουδών, και γιατί όχι με έδρα το Ηράκλειο. Για να βγούνε, γιατί μιλήσαμε για την ποσότητα του προσωπικού, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για την ποιότητα του προσωπικού. Μα και ό,τι είχαμε το αφήσαμε. Τουριστική σχολή, κοκκίνη χάνει, βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, κουβεντιάζοντας με τον κόσμο, και καταλαβαίνεις και πού βρίσκονται οι ανάγκες, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να στοχεύσουμε όλοι. Και εμείς οι νέοι, τώρα που μπαίνουμε στην πολιτική με όρεξη και με διάθεση, πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό, να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια με καθαρό βλέμμα και να ακούμε τα προβλήματά του, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό για να βοηθήσουμε να λυθούν. Αυτά είναι και τα πιο σημαντικά, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν. Αλλά τώρα, εντάξει, τι να πω κύριε Κεφαλογιάννη, είναι πολύ μεγάλες οι δυσκολίες και μέσα στο τουριστικό κομμάτι, έτσι όπως τα βιώνουν οι άνθρωποι του τουρισμού. Δεν τα βλέπουν σαφέστατα οι ξένοι. Εμείς τα καταγράφουμε, εμείς τα βιώνουμε μέσα από το σπίτι μας, μέσα από την οικογένειά μας, μέσα από τους φίλους μας, και ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Εγώ τις κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις που καταγράφετε ως νέος άνθρωπος που ασχολείστε με την πολιτική. Δεν κρύβετε κάτι, δεν προσπαθήσατε να, σε αυτή την κουβέντα που κάναμε, να ωρεοποιήσετε κάτι. Αυτές είναι οι πραγματικές οι ανάγκες που έχουμε, και έχουμε αυτές οι ανάγκες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όχι μακροπρόθεσμα, αλλά όσο το δυνατόν πιο σύντομα να καλυφθούν. Αυτή είναι η ουσία. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Χάρηκα που το είπαμε. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.